αν ήταν αιτία αυτή που έγινε συνέντευξη. Όχι. Στο τηλέφωνο σας είπα εφόλη τη είδη. Όχι θέλετε. Γιατί πολλές φορές πέρατε τηλέφωνο, γιατί το ένα γιατί είπα όταν δύο ώρα να μιλήσουν. Έκρινα σκόπιμα γιατί μετά από τόσα που γραφτήκανε, κατ' επανάληψη γράφτηκαν επιστολές από συναδέλφους και το ένα και το άλλο. Όλα αυτά κάποια στιγμή σωρέθηκαν και είπα να δώσω μια εξήγηση. Γιατί και η δική μου αρχή ήταν ωραία της. Τελικά άφησε χρέη ο κύριος Κιτούδης στη Σχολική Επιτροπή. Αν ναι, ποιο είναι το ποσό ακριβώς και πώς ακριβώς δημιουργήθηκε. Τι εννοώ, υπήρχε περίπτωση να πληρώθηκαν ας πούμε, κάποια πετρέλαια ή αερορχικά που δεν ήταν η ώρα τους να πληρωθούν και έτσι δημιουργήθηκε το χρέος. Και αν δεν τα πλήρωνε, ίσως άφηνε και θετικό ταμείο. Τελικά χρέη ή θετικό ταμείο. Και αν κάνατε λάθος, έστω και στη διατύπωση τη συγκεκριμένη μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα είχατε το πολιτικό σθένος, κύριε Χαλκίδη, να ζητήσετε συγγνώμη ή ακόμη και να παραιτηθείτε. Απαντώ. Γράφτηκαν πάρα πολλά. Υπόθηκαν πάρα πολλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα μέσα που δόθηκαν συνεντεύξεις. Το πολιτικό σθένος το έχω και το θάρρος της παρέθεσης το έχω. Όμως, τι είπα την ημέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκείνη είχα πει ότι όταν έφυγε ο συνάδελφος, άφησε χρέη 155.000 ευρώ. Ποια είναι η διαδικασία, ξεκάθαρα. Και δεν μπορεί κανείς να με διαψεύσει. Αν άφησε 155.000. Όχι, όχι, όχι. Θα επανέλθω. Δεν τελείωσα. Είπα τι υπόθηκε. Για οποιοδήποτε οικονομικό θέμα που αφορά τη σχολική, εγώ θα απαντήσω βέβαια έτσι, που αφορά τη σχολική επιτροπή, αρμόδιος να απαντήσει ο κ. Βουλγαράκης. Ένα. Δεύτερο. Τις μαθηματικές αλχημίες που είδε το φως, που είδαν το φως της δημοσιότητας ότι αφήνει και θετικό πρόσημο, αυτό μόνο ένας μαθηματικός μιας σύγχρονης εποχής, συσταγωγικά όλα αυτά, μπορεί να το βγάλει. Ξεκίνησα με 155.000 το χρέος, όταν ήρθα εγώ και υπήρχε η Σχολική Επιτροπή. Ξεκινήσανε οι διαμάχες. Δεν υπήρχε επιχορήγηση. Περιμένανε δύο συνάδελφοι την επιστολή του Δημάρχου, την οποία μόλις πήρε ο κύριος, της πήρανε, ο κύριος Σιρόπουλος παραιτήθηκε. Ο άλλος συνάδελφος περίμενε, θα σας γελάει κάτω, ότι περίμενε να πάρει την επιχορήγηση, να πληρώσει τα χρέη και μετά να παραιτηθεί και καλά είναι. Άρα ξεκινάμε με ένα αρνητικό πρόσημο 155.000 ευρώ, τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν ήταν ούτε ατασταλίες, ούτε αυτό το ξεκαθαρίζω για να μην παρεξηγηθώ. Ήταν τρέχουσες υποχρεώσεις το σχολείο. Όμως, ο τρόπος με τον οποίο έπρεπε να πληρωθούν ήταν τι, η επιχορήγηση. Η οποία επιχορήγηση, όπως και τώρα, αργάει. Και αφήνουμε εκκρεμότητες. Οπότε λοιπόν, όταν ήρθε η παρέτηση του ενός και η δήλωση του, η επιστολή του Δημάρχου, μέχρι την ημέρα αίτησης που υπευθύνθηκε και παρετήθη, φτάσαμε στο Νοέμβριο. Το αύριο είναι βράδυ, μάλλον. Από εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Το χρέος όχι μόνο έτρεχε, και όταν είμαι εγώ πρόεδρος, το χρέος το φορτώνω εγώ. Δεν το φορτώνεται κάποιος άλλος. Καλός ή κακός. Κάπου όταν έγινε η πρόταση στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για να δώσουμε τα επιπλέον χρήματα, πρώτον να πάει το 65-35, ζητήσαμε από την υπεύθυνη γραμματεία μας θέτει το χρέος της Σχολικής Επιτροπής, έτσι ώστε να υπάρχει η αιτιολόγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και έτσι πέρασε. Ήταν περί τα 40.000. Στη φάση που πέραμε απόφαση ως Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Οπότε, όταν ήρθε και πέρασε το 65-35 στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχε αυτή η εκκρεμότητα με όλες τις άλλες τρέχουσες εκκρεμότητες. Έτσι ώστε όταν παρέδωσε, είναι το νούμερο που έδωσε με επίσημη σφραγίδα η Σχολική Επιτροπή. 70 και πλέον. Άρα, κυρία Καραγιάννη, αν πραγματικά ήταν 9.000, να στεφεύγει η θεπέμπλα την παρέτηση. Το πολιτικό σθένος το έχω να ζητήσω συγγνώμη από όλους εκείνους που πρόσβαλα έδειξα αθελά. Το λέω εδώ δημόσια. Άρα δεν έχω να φύγω τίποτα. Δεν θέλω όμως να προκαλούμε άδικα. Κι ούτε θα πω πλέον. Γι' αυτό είναι σε μια αντιπαράθεση δηλώσεων επιστόλων. Και γι' αυτό είναι απάντηση. Τελικά τι είναι. Είναι χρέος ή δεν είναι. Τι γίνεται. Αν τα 76.000 έχουν θετικό πρόσημο, να την παρατήθηκε, βάλω το εσείς. Στο θετικό πρόσημο. Τι λέτε εσείς. Ναι, αλλά κάθε δήμος, κάθε σχολική επιτροπή έχει συνέπεια και συνέπεια. Αυτό λέω και εγώ, αυτό είπα και εγώ από την αρχή. Ξεκινήσαμε. Δεν ξέρετε σε καμιά περίπτωση να τον κατηγορήσετε. Όχι, δεν τον κατηγόρησα εγώ.
Ούτε. Καταρχά ξεκαθάρισα. Δεν υπάρχει καμία κατασταλή, δεν παρεξηγηθούν, δεν είναι. Ξεκάθαρα. Είπα, ξεκίνησε με τα 155 χιλιάρικα, δεν παρατήθηκε όπως είχα δηλώσει στο τηλέφωνο δικό σας ή στο TV πέρα. Σας νομίζω. Ότι μόλις πάρουμε την επιστολή θα πάρει το δούμε. Ο ένας το έπραξε και το είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάρε το για αυτούς τους λόγους και γιατί δεν με είχε εκφράσει επιστολή του Δημάρχου. Ο άλλος περίμενε να το πει στα οικονομικά. Και καλά. Πάντως, δεν είναι 9 χιλιάρικα ούτε μία στο εκατομμύριο. Όσες θέλετε. Λίγο πιο γενική ερώτηση και θα ξαναεπανέλθουμε σε πιο ειδικές. Ο Μιχάλης Χαλκίδης, υποψήφιος δήμαρχος Δήμου Αλεξάνδρειας και αδερφός σας, δήλωσε ότι θα διεκδικήσει τον δημαρχιακό τόπο. Το ερώτημα είναι απλό. Θα είστε υποψήφιος μαζί του, θα είστε απέναντί του. Είναι ηθικό το ζήτημα και μήπως η παρέτησή σας θα είναι μονόδρομος κάποια στιγμή. Επίσης, μήπως συμβιβάζεται τώρα αυτή τη στιγμή με το τίποτα ή το λίγο της διοίκησης Γκυρίνη, δικά σας λόγια από την επιστολή παρέτησή σας, πότε υπηρετείτε την αλήθεια, τότε ή τώρα. Ο κύριος Χαλκίδης, ο αδερφός σας, μίλησε με τα χειρότερα λόγια για τη Δημοτική Αρχή που εσείς υπηρετείτε αυτή τη στιγμή. Έχει δίκιο. Τι γνώμη έχετε για τον Παναγιώτη Γκυρίνη ως δήμαρχο και για το μέχρι τώρα έργο του. Πολλές ερωτήσεις. Και ένας δημοσιογράφος θα κάνει πάντα. Καλά, καλά, θα απαντήσω σε όλες. Αλλά... αν κάτι μου διαφύγει, αν κάτι επανέρχεστε. Βεβαίως. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Η διοίκηση Γκυρίνη και κάθε διοίκηση έχει αρχή και τέλος. Κρίνεται από την ημέρα που έχει εκλεγεί μέχρι την ημέρα που θα επανεκλεγεί ή θα αποχωρήσει από τη διοίκηση. Τόνισα ότι έχω κρίνει πολύ αυστηρά τον Δήμαρχο Γκυρίνη. Στη δεδομένη στιγμή που παραιτήθηκε. Αυτό πίστευα, αυτό έγραψα. Όχι γιατί δεν ήθελε να ανταποκριθεί στα πιεστικά αιτήματά μου, αλλά γιατί ενδεχόμενα ήθελε να στοιχειοθετήσει όλο το οικονομικό team της διοίκησης και αναλόγως να πράξει. Για μένα τότε, όταν δεν είχα ανταπόκριση στη δημοτική μου ενότητα, ήταν τίποτα. Δεν το αρνούμε, δεν το παίρνουμε πίσω. Όμως, δεν έχει σχέση καμία με το πρόσωπο. Και το αιτιολογώ και το ξαναλέω. Εγώ απαιτούσα. Είμαι άτομο που απαιτεί. Ελάττωμα θέλετε, προτέρημα θέλετε. Πηγάζει από εμπειρία, από αυθαρμητισμό. Επιπολαιότητα, όπως θέλετε το χαρακτηρίζω. Σήμερα η διοίκηση Γκυρίνη από τότε, αναφεσβήτητα, πάτησε και πατά καλύτερα στα πόδια της. Θα μου πείτε, είναι αυτή που προσδοκάτε και εσύ ως μέλος της διοίκησης. Αν πω ότι είναι αυτή που προσδοκώ ως μέλος της διοίκησης, τότε δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουμε ούτε εμείς, ούτε ο κ. Κανείς άλλος. Αν μια διοίκηση σταματήσει να έχει όραμα, σταματήσει να διεκδικεί, σημαίνει ότι είναι αδιάφορη. Και το λέω και το πιστεύω ότι η διοίκηση γύρω δεν είναι αδιάφορη. Χτυπάει πόρτες, βγάζει προγράμματα, διεκδικεί. Όμως υπάρχει κολυσιεργία. Υπάρχουν αδυναμίες. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Να σας πω πάρα πολύ απλό αυτό που έχω πει κατά επανάληψη. 500 χιλιάρικα από τις άκρα σχολείων μένουν στο σιτάρι. Αυτό είναι αδιανόητο. Να μην πω κάτι άλλο. Πού οφείλεται? Στην έλλειψη προσωπικού. Η τεχνική υπηρεσία μας αδυνατεί να κάνει μελέτες. Και εγώ ρωτάω. Ποιος δήμαρχος είναι αυτός που θα κάνει μελέτες με εξωτερικούς συνεργάτες που δεν υπογράφονται, συνυπογράφονται από την Εθνική Υπηρεσία? Κανείς. Άρα λοιπόν, όταν έχεις την πλάτη της Εθνικής Υπηρεσίας λόγω έλλειψης προσωπικού, ό,τι και να θες να κάνεις, δεν θα το κάνεις. Αμφισβήτητα. Το στάδιο της διοίκησης Γκυρίνη, αν το κρίνω ικανοποιητικό ή όχι, σας είπα, αν το έλεγα ικανοποιητικό, θα ήμουνα όχι ειλικρινής. Θα έπαβα να διεκδικώ, θα έπαβα να προσπαθώ να κάνω το καλύτερο και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι και φυσικά ο ίδιος ο δήμαρχος. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει ικανοποιητικό και μη ικανοποιητικό. Υπάρχουν στόχοι τους οποίους ή πετυχαίνουμε ή δεν πετυχαίνουμε. Και στο τέλος της τετραετίας, εκεί θα φανεί αν η διοίκηση Γκυρίνη ήταν αυτή που προσδοκούσε ο κόσμος ή δεν ήταν αυτή που προσδοκούσε. Και ανάλογα την κρίνει. Πάμε στο κομμάτι Χαλκίδης Μιχάλης.
Την αδελφική ιδιότητα κανείς δεν μπορεί να την αποβάλει. Ένα. Δεύτερο. Δεν θέλω να την αποβάλω. Τρίτον. Η πολιτική σταδιοδρομία του κ. Χαλκίδη τη γνωρίζουμε όλοι μας. Την κριτική που ασκεί ο κ. Χαλκίδης και ο κάθε κ. Χαλκίδης στη διοίκηση Γκυρίνη, όχι μόνο είναι θυμητή, όχι μόνο επιβάλλεται και πολύ περισσότερο από άτομα τα οποία θέλουν και φιλοδοξούν να διεκδικήσουν το δημαρχιακό θόκο. Στο πολιτικό παιχνίδι, οι υποψήφοι, είτε ως απλοί πολίτες μέχρι ενός διαστήματος ή μέχρι τη μέρα της δήλωσής τους ότι θα είναι υποψήφοι δήμαρχοι, έχουν το δικαίωμα της κρίσης. Αυστηρής ή μη. Αρκεί όμως, όπως είπα στην αρχή, να μην θυμούνται προσωπικότητες. Θα παραμείνω στη διοίκηση Γκυρίνη για όσο χρόνο χρειάζεται. Θα παραμείνω στη διοίκηση Γκυρίνη για όσο χρόνο πιστεύει ο Δήμαρχος ότι μπορώ να προσφέρω έξω από τα πολιτικά παιχνίδια. Όταν όμως, το πολιτικό σκηνικό στο Δήμο μας πάρει τη μορφή αυτή που πρέπει, την καθαρά προεκλογική, θα ζητήσω εγώ προσωπικά την απαλλαγή από τη θέση μου για πολύ ευνόητους λόγους. Δεν χρειάζεται να τους πω, νομίζω, τους κατανοούμε όλοι μας. Εγώ εύχομαι όμως και στον αδερφό Χαλκίδη και στον κάθε υποψήφιο καλή επιτυχία. Όσο όμως χρόνο παραμένω στη θέση αυτή, είμαι υποχρεωμένος από συνείδησης να προσφέρω αυτό που πιστεύω. Αν νομίζω ότι κάποια στιγμή, για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν είμαι σε θέση να ανταποκριθώ στα δικά μου πιστεύω, να είστε σίγουροι, θα πω τον κύριο Δήμαρχο, παρατήστε με. Κύριος Σαρασίμος. Το τελευταίο το παρακάνω, γιατί είναι προαναγγελία προεκλογικής εξόδου, δεν είναι τις παρούσεις. Τη στιγμή αυτή τον κόσμο να απασχολούν άλλα. Δόξα τω Θεώ, το έργος του αρμοδιοτήτων σας είναι μεγάλο. Παιδεία, κοινωνική πολιτική. Θα ρωτήσω δύο-τρία πράγματα. Το πρώτο αφορά τα σχολεία και τις αυλές. Το γνωρίζετε το θέμα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί και μάλιστα και σε